Μια μεγάλη εβδομάδα αρχίζει από αύριο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Μια εβδομάδα κρίσιμη και καθοριστική για τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών αλλά και των δημοτικών εκλογών. Στο μέτωπο των ευρωεκλογών δίνουν και παίρνουν οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις εν ώψη της εσωκομματικής ψηφοφορίας της 10ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία θα κλειδώσουν οι τέσσερις άντρες που θα τρέξουν στην κούρσα των εκλογών μαζί με την Ελένη Σταύρου και την Χριστιάνα Ξενοφόντος, οι οποίες επί του παρόντος έχουν εξασφαλισμένη τη θέση τους στο ψηφοδέλτιο λόγω των ποσοστώσεων για τις γυναίκες και την νεολαία που προβλέπονται στο καταστατικό του κόμματος. Η εικόνα θα παραμείνει η ίδια, εκτός και αν αποφασίσει τελικά η Ανίτα Δημητρίου να ορίσει αριστείν την υποψηφία. Όπως είναι μέχρι τώρα διαμορφωμένο το σκηνικό, Λουκάς Φουρλάς, Μάριος Πελεκάνος, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Κυριάκος Χατζηγιάννης, Μιχάλης Χατζιπαντέλα, Χρήστος Αγγελίδης και ο Νησίφορος Ιορδάνους έχουν 5 ημέρες στη διάθεσή τους για να πείσουν τα μέλη του πολιτικού γραφείου του DC να στηρίξουν την υποψηφιότητά τους. Μεγάλο ερώτημα το τι θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα της επιλογής και πώς θα αντιδράσουν οι τρεις που θα μείνουν εκτός διαδικασίας. Στο μέτωπο τώρα των δημοτικών εκλογών, ανοιχτό κενό και μεγάλος πονοκέφαλος για το κόμμα παραμένει η επαρχία της Λάρνακας και το άτομο που θα ρηχθεί στη μάχη απέναντι στον Ανδρέα Βύρα που θα επαναδιεκδικήσει. Δύσκολη εξίσωση και το παραλίμνη. Ενώ Νίκος Τωρναρίτης στη Λευκοσία, Φέδωνας Φέδωνος στην Πάφο και Νίκος Νικολαίδης στη Λεμεσό σήκωσαν ήδη μανίκια και εργάζονται για την 9η Ιουνίου. Στον απόϊχο όλων αυτών των γεγονότων που γίνονται το τελευταίο διάστημα στον Οδυσσή, ο Ιωάννης Κασουλίδης, μέσω της εφημερίδας Πολίτης, απευθύνει εκ νέου έκκληση για ενότητα και στήριξη της νέας ηγεσίας του κόμματος. Η νέα ηγεσία του κόμματος αγωνίζεται εν μέσω συμπληγάδων για να προχωρήσει το κόμμα μπροστά. Πιστεύω ότι το καθήκον όλων μας είναι να συμπαρασταθούμε σε αυτή την ηγεσία. Σπαζοκεφαλιά αποτελεί και για το Δίκο το ψηφοδέλτιο του κόμματος για τις ευρωεκλογές. Μοναδικός υποψήφιος στο δικοϊκό ψηφοδέλτιο επί του παρόντος είναι ο νυν ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης. Ούτε κατά τη σημερινή ολοήμερη συνεδρίαση της γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος κλείδωσαν ονόματα, ωστόσο ξεκαθάρισε το ποιοι θα προταθούν στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος για τις δημοτικές στην επαρχία της Πάφου. Χαραλαμπό Πιτοκοπίτη για τη θέση του Περιφερειάρχη Πάφου, Εύρω Λοϊζίδη για Δήμαρχο Πάφου, Μαρίνο Λάμπρου για Δήμαρχο Πέγιας και τον Κυριάκο Χατζηβασίλη για τον Δήμο Γεροσκήπου.